υπάρχει αναπροσαρμογή και επειδή βούληση της διοίκησης είναι να υπάρχει ίση συμμετοχή όλων των δημοτών στα ανταποδοτικά τέλη της καθαριότητας και του ηλεκτροφωτισμού, προτείνει με στόχο και σκοπό την εξίσωση των ανταποδοτικών τελών, την αύξηση των ανταποδοτικών τελών στις δημοτικές ενότητες Πλατέως και Αντιγονιδών, ίση με αυτήν, με αυτά τα ανταποδοτικά τέλη που ισχύουν στην Δημοτική Ενότητα, θα ισχύσουν μάλλον μετά την πρόταση στην Ανταποδοτική Ενότητα της Μελίκης, κατά διευξημένα. Νομίζω 0-10. Επομένως, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρχε αυτή η ανισότητα, πρέπει κάποια στιγμή να εξομοιωθεί, να έχουμε το θάρρος, να πάρουμε την απόφαση να προτείνουμε την εξίσωση των τελών όλων των ενωτήτων από όλους τους δημότες. Δεν μπορούμε όμως να δεχτούμε σαν παράταξη ότι καλούμαστε εδώ
την Παρασκευή, δεν γνώριζαν ακόμα τι τα θέλουν. Εντάξει, μπορεί να ήθελαν να με πούν, έτσι, να ήθελαν κατ' εντολή να με ενημερώσετε εσείς. Αλλά εδώ σήμερα πρέπει να σχέδιο προϋπολογισμού. Και διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει. Τι θα έδινα εγώ, και το λέω ειλικρινά, μέχρι να ακούσει πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εξορθολογισμό θα πάνω είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε. Έχουμε επιχείρες φορές. Έχουμε υπερκοστολογημένες και υπερτιμολογημένες μελέτες. Δεν ξέρω ποιος είναι. 204.000 ευρώ φέτος σε συνεργεία. Έχουμε προμηθευτεί 3 νέα οχήματα από ρηματοφόρα. Γίνεται διαδικασία για ακόμα ένα. Άρα, αυτό που αντιλαμβάνομαι ως αν ήμουν διοίκηση εγώ, είτε 6 μήνες πριν, αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα χρησιμοποιήσω αυτά τα λεφτά στα συνεργεία. Άρα, η μελέτη που έπρεπε να αποτυπώσω νωρίτερα έπρεπε να είναι στο ύψος των 80.000 ευρώ, των 100.000 ευρώ. Όχι 294. Άρα, προκύπτει από εκεί μια μείωση δαπάνης κοντά στα 200.000 ευρώ. Επιπλέον μαξιλάρι για την καθαριότητα, ώστε να μην επιβαρυνθεί ο πολίτης του Δήμου επιπλέον. Κατανοώ ότι πάλι θα το περάσετε, ότι δεν είναι η επιβάρυνση μεγάλη. Η επιβάρυνση, άμα το κάνουμε, είναι 30 ευρώ να πω στο Δήμο Πατέως το χρόνο. Δεν είναι μεγάλη, αλλά έτσι όταν πούμε σε αυτή την κουβέντα μπορεί να γίνει 50. Αν όμως σας πω ότι εσείς θέλετε να γίνετε 1,40 δημοτικά τέλη, ενώ στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή είναι 1,50, με παροχές πολύ υψηλότερες υπηρεσιών προς τους πολίτες, θα ακουστεί υπερβολικό. Και επίσης, αυτό που πρέπει να διαπραγματευτούμε, και το είπα και στην Οικονομική Επιτροπή, είναι, γιατί το έχετε πει εσείς ο ίδιος Δήμαρχος, υπέτειος αυτή τη στιγμή για το σταθμό μεταφόρτισης των χρημάτων είναι ο ΦΟΣ. Άρα, αυτό που πρέπει να πάμε να διαπραγματευτούμε ως Δημοτικό Συμβούλιο, τώρα έχει τελειώσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, και πρέπει να δείξουν κατανόηση, εφόσον βάλουν πρώτη προτεραιότητα το σταθμό μεταφόρτωσης Αλεξάνδρειας, να μην πω όλων των Δήμων που όντως δεν έχουν σταθμό μεταφόρτωσης, γιατί αυτό πρέπει να κάνει πρώτα απ' όλα, να λύσει πρώτα αυτό το πρόβλημα, να ζητήσουν μείωση της εισφοράς του Δήμου. 100%, αν μπορούμε να πετύχουμε την εισφορά, δεν ξέρω. 400.000 δεν είναι στο κόσμο. 200 να γλιτώσουμε με επιχειρήματα όμως. Αυτό σημαίνει άλλα 200.000 κέρδος. Άρα πάμε για ένα μαξιλάρι 600.000 ευρώ. Άρα δεν χρειάζεται η αύξηση δημοτικών τελών. Ξέρω ότι είχαμε δικαίωμα να καταθέσουμε εναλλακτική πρόταση. Αλλά δεν θα μπορούσα να καταθέσω εναλλακτική πρόταση βάσει σχέδιου, όπως λέει ο νόμος, διότι έπρεπε να έχω τη θετική εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Έχω όμως επεξεργασία εδώ κάποιους κωδικούς. Σύμφωνα με όλα αυτά που παραθέτει η υπηρεσία, γιατί έχω εικόνα ότι τα οικιακά, ας πούμε, υπάρχουν και οικιακή κρίση και επαγγελματική. Κύριε Πρόεδρε, λίγο ξέρω ότι από... Η οικιακή κρίση είναι αφορά 1.341.000 τετραγωνικά μέτρα. Και η επαγγελματική 382.471 τετραγωνικά μέτρα. Με την πρόταση που προτείνει η υπηρεσία, ειλικρινά θα περίπου να προτείνει η διοίκηση, γιατί σας δίνεται και αυτή τη δυνατότητα, πιάνοντας το νούμερο το 2.300.000 που ζητάει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, θα είχατε τη δυνατότητα να προτείνετε μείωση των δημοτικών τελών και στη Δημοτική Ενότητα Μελίτης και στη Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας με μια μικρή αύξηση πλατεία τηγονίδης 0,5%, δηλαδή 0,5, το 1,05 να γίνει 1,10, 5 λεπτά δηλαδή που πάρει στον χρόνο, και θα καλύπτατε, δηλαδή, και όλο θα γινόταν και ο εξορθολογισμός και η ενοποίηση, και η ενοποίηση που ζητάει η υπηρεσία. Αλλά θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα, γιατί στο Δήμο Θεσσαλονίκης υπάρχουν δύο, γιατί ζητάμε ενοποιημένο συντελεστή δήμαρχε. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης, άμα πει στο ίδιο, έχει δύο κωδικούς. Έχει δηλαδή άλφα ζώνη, β' ζώνη, συνεχίζω. Πριν λίγες μέρες πριν. Έτσι. Άρα, ότι ζητάει η υπηρεσία ενοποιημένο, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα τέτοια καλά πρέπει να συμβεί, γιατί θα πρέπει κανονικά να εξετάσουμε ότι οι παροχές των υπηρεσιών θα πρέπει να είναι ίδιες. Δηλαδή, ίδιο το πρόγραμμα που έχουν ήδη στα απορριμμάτων σε όλες τις δημοτικές ενότητες και Αλεξάνδρειας και Πλατέως και Μελίτης.
Και αυτό που έχω παράπονο γιατί το είχα τέτοια χρόνια, και κυρίως ξέρω ο κύριος Τόκας, γιατί υπήρξε δήμαρχος καταλληλότητας και μαλώναμε πολλές φορές γι' αυτό, θα ήθελα αυτή τη τετραετία να γίνει διαφορά. Και ειλικρινά κύριε Βούκα, το περιμένω. Τι διαφορά, θα ήθελα ειλικρινά επιτέλους να δημοσιοποιείται πρόγραμμα απομονητές απορριμμάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα, να δημοσιοποιείται, να το γνωρίζω και εγώ, ώστε να θέλω να κάνω έλεγχο και ο πρόεδρος της κάθε κοινότητας, να μην χρειάζεται να πάρω τηλέφωνο σε εσάς ή τον Δήμαρχο ή κάποιον άλλον από όπου θα μπορώ και να δημοσιοποιείται επιτέλους και ένα πρόγραμμα καθαριότητας των πράσινων στα χωριά. Να υπάρχει ένας κύκλος να γνωρίζουμε πραγματικά πού είναι το κάθε όχημα και το προσωπικό για να ελέγξουμε και εμείς τους μέλης αντιπολίτες. Γιατί δεν γίνεται δουλειά, κύριε Πούγκα. Κάνουμε πολλές εργατοφορές. Ναι. Ευχαριστώ. Τελειώνω εδώ τώρα σε πρώτη φάση. Βερδέψαμε τους παρεμβρισκόμενους και κυρίως τους δημότες, αλλά ίσως και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι γεγονός ότι εμείς της πλειοψηφίας δεν μπερδευτήκαμε. Τι σας απαντάμε λοιπόν. Φτιάξετε ένα με τη δική σας σκέψη, με το δικό σας συλλογισμό και με τους δικούς σας λογαριασμούς, ένα υποθετικό μαξιλάρι 600.000 ευρώ. Εμείς λειτουργήσαμε ρεαλιστικά. Αν θα συνέβαινε αυτό, θα είχαμε εκείνο, και αν θα συνέβαινε το άλλο, θα είχαμε το άλλο, αλλά 200 σε 200 σε 200 ήσουν 600. Αυτό στην πραγματικότητα δεν προκύπτει. Τι λέμε εμείς? Για να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες καθημερινότητας στους δημότες, χρειαζόμαστε ένα ποσό το οποίο στο μυαλό μας δημιουργήσαμε εξαιτίας των αναγκών, των πραγματικών αναγκών και όχι των υποτιθεμένων, και είπαμε ότι αυτό το ποσό πρέπει να εξευρεθεί. Λαμβανομένου λοιπόν υπόψη ότι δεν μπορεί κάποιοι δημότες να πληρώνουν ένα αλφα ποσό και κάποιοι άλλοι ένα δύο αλφα ποσό, είπαμε ότι πρέπει να υπάρξει η εξομοίωση. Με δεδομένη επίσης την ανάγκη της ισονομίας, γιατί δεν υπάρχουν δημότες δύο ταχυτήτων, είπαμε ότι αυτοί που πληρώνουν λιγότερο θα πρέπει να πληρώσουν το ίδιο με τους άλλους. Δεν χρειάζεται φιλοσοφία, αυτό υπάρχει μέσα στην διαφορά και στην ανισοκατανομή των πόρων αυτών των ανταποδοτικών μεταξύ των δημοτών της Αλεξάνδρειας και της Μελίκης, κατ' εκτίμηση έτσι στο περίπου, και μεταξύ των δημοτών των Αντιγονιδών και της Δημοτικής Ενότητας Πρατέων. Αυτό λοιπόν το ποσό εξισούμενο με το άλλο ποσό των άλλων δύο ενωτήτων οι οποίοι πληρώνουν περισσότερο, δημιουργεί ένα πραγματικό μαξιλάρι. Και όχι μαξιλάρι, ανάγκη για τη βελτίωση της καθημερινότητας. Δημιουργεί λοιπόν μια διαφορά 400.000 ευρώ. Είπατε ότι δεν έχουμε προγραμματίσει τι θα τις κάνουμε τις 400.000. Σας λέω ότι, και δεν χρειάζεται το να το ξέρει η υπηρεσία σήμερα, εμείς λέμε σήμερα ότι χρειαζόμαστε από αυτές τις 400.000 να κάνουμε μια γενναία προμήθεια κάδων αξίας 250.000 ευρώ. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ασχολούμενοι πραγματικά με την καθαριότητα και με την καθημερινότητα, λέμε ότι αυξάνεται ο πρωτογενής χώρος εναπόθεσης των σκουπιδιών σε σημαντικό βαθμό, ούτως ώστε δεν θα βλέπουμε πλέον τοποθετώντας τους καινούριους κάδους, δεν θα βλέπουμε πλέον ξεκυλισμένους κάδους. Αυξάνεται δηλαδή ο χώρος υποδοχής, άρα οι κάδοι θα είναι στη χειρότερη περίπτωση μισή όταν παραδιάσουν ή θα κοντεύουν να γεμίσουν. Το υπόλοιπο ποσό θα μπορούσαμε κάλλιστα να το διαθέσουμε για την αγορά ενός πολεμοδοφόρου.
παιδιά απορριμματοφόρα με τους συνοδούς από πίσω, θεωρούμε πως τούτη τη στιγμή μαζί με αυτό που παραγγέλλεται τώρα, ίσως και με αυτό το οποίο έρχεται από, από την πρόταση του φιλόδημου με τις 105.000, ίσως μας καλύψουν. Θεωρούμε πως υπάρχει ανάγκη προμήθειας ενός απορριμματοφόρου πλάγιας φόρτωσης, το οποίο καλύπτει την πόλη της Αλεξάνδρειας και τη δημοτική ενότητα Αλεξάνδρειας. Γνωρίζετε όλοι, η δημοτική ενότητα Αλεξάνδρειας είναι ο μισός δήμος. Άρα, η ανάγκη του να καλύπτω την αποκομιδή του μισού δήμου καλύπτεται με ένα απορριμματοφόρο. Θεωρώ πως είναι ανάγκη και μέσα από αυτό το διατηθειμένο, το ποσό που διατίθεται, συμπληρούμενο ίσως, γιατί αυτό είναι μια, έχει κάποια διαφορά στη δαπάνη από τα άλλα απορριμματοφόρα, καλύπτουμε την ανάγκη αποκομιδής στο μισό δήμο. Επίσης, με δεδομένο ότι το ήδη υπάρχουν πλάγιο απορριμματοφόρο, είναι κάποιο χρόνο, ίσως παρουσιάσει προβλήματα και βλάβες και χρειαστεί επισκευές, θεωρώ πως είναι ανάγκη η αγορά του πλάγιου απορριμματοφόρου, άρα καλύπτουμε σημαντικές ανάγκες που συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας με αυτό το ποσό. Μειούμενο, προστιθέμενο κάποιο άλλο ποσού. Πάντως, θα βάλουμε ένα μεγάλο λιθαράκι στη βελτίωση της καθημερινότητας αξιοποιώντας αυτό το ποσό. Δεν τίθεται λοιπόν θέμα του να ήξερε η υπηρεσία ή να μην ήξερε που θα χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα. Είναι ξεκάθαρο ότι με αυτά θα καλύψουμε σοβαρές ανάγκες, πάγιες ανάγκες και θα βελτιώσουμε την καθημερινότητα. Αυτή είναι η απλή συλλογιστική, αυτή είναι η δική μας συλλογιστική και έτσι προχωράμε και προτείνουμε την ψήφιση του θέματος. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το διαδικαστικό αλλά και ταυτόχρονα ουσιαστικό σχέδιο. Στις 2 Οκτωβρίου κληθήκαμε με έγγραφο της υπηρεσίας όλοι οι επικεφαλείς των παρατάξεων, διότι το σύστημα έχει αλλάξει, δεν είναι όπως παλιά. Με τον Κλισέλη, τον νόμο 45-18 και με τους αντέξιμους 39, πλέον απαιτείται στη συζήτηση τέτοιων θεμάτων η κατάθεση, εφόσον κάποιος έχει εναλλακτική πρόταση να την καταθέσει, είτε στην Οικονομική Επιτροπή, είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τεκμηριωμένη όμως εναλλακτική πρόταση, μετά από συνεννόηση με την Οικονομική Υπηρεσία, η οποία θα του δώσει τα ανάλογα στοιχεία, κωδικό προς κωδικό και κονδύλιο προς κονδύλιο. Όχι γενικά και αόριστα, τα λέμε τα πάνες ή έσοδα. Κυρίως δαπανές, γιατί τα έσοδα είναι συγκεκριμένα πρόγραμματα από ίδιους πόρους και από εντακτικά έσοδα. Κληθήκαμε λοιπόν εδώ και 2 μήνες να καταθέσουμε εντακτικές προτάσεις. Όποιος είχε την επιθυμία να καταθέσει τεκμηριωμένη εντακτική πρόταση, μπορούσε να το έχει κάνει. Βεβαίως είναι δύσκολο για εμάς που είμαστε εκτός της καθημερινής λειτουργίας του Δήμου να έχουμε τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται. Όμως ταυτόχρονα στη συζήτηση του θέματος αυτού είναι αναγκαία η τεκμηριωμένη εντακτική πρόταση. Πράγματι, σήμερα καλούμαστε να πάρουμε μια δύσκολη απόφαση. Και πράγματι, είναι η πρώτη πολιτική απόφαση που καλούμαστε να λάβουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία καταρχάς φαίνεται να έχει κρισμενή συνέπεια για τους πολίτες μας. Έχουμε μια αύξηση. Προτείνουμε μια αύξηση. Κανείς δεν είναι ευτυχής όταν προτείνει μια αύξηση. Και κανείς δεν επιθυμεί να επιβαρύνει τους δημότες. Ειδικά σε σημερινή εποχή μια συνεχιζόμενη οικονομική κρίση. Όμως, έχουμε κάποια συγκεκριμένα δεδομένα στη διάθεσή μας και με βάση αυτά καλούμαστε να αποφασίσουμε. Το πρώτο δεδομένο, μιλάμε για ένα ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και εγωτισμού. Το ενιαίο σημαίνει ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλη τη διοικητική επικράτεια την περιφέρεια του Δήμου. Δεν είναι νοητό και δεν είναι ανοιχτό 9 χρόνια μετά την εφαρμογή του Καρικράτη να υπάρχουν δημοτικές ενότητες στο Δήμο Αλεξάνδρειας που πληρώνουν λιγότερα και άλλες που πληρώνουν περισσότερα. Όλοι οι δημότες δικαιούνται να απολαμβάνουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και στον τομέα της καθαριότητας και του χωρισμού, αλλά και όλοι οι δημότες έχουν τις αντίστοιχες ίσες υποχρεώσεις. Συνεπώς, σήμερα πρέπει να στείλουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο ένα πρώτο μήνυμα ενιαίας και ισότιμης μεταχείρισης όλων των δημοτών σε όλη πια περιφέρεια του Δήμου της.
στην Δημοτική Ενότητα του Δήμου και αν βρίσκονται. Διότι τις ίδιες υπηρεσίες καθαριότητας απολαμβάνει ή οφείλει να απολαμβάνει ο κάτοικος του Αράχου και τις ίδιες υπηρεσίες καθαριότητας οφείλει να απολαμβάνει και ο κάτοικος του Νεοκάστρου. Το δεύτερο δεδομένο που έχουμε υποχρεωτικά εκ του νόμου, διότι έχει παρέλθει ανεπιστευτή η εποχή όπου μπορούσαμε να δημιουργούμε εύκολα ελλείμματα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι υποχρεωτική ισοσχέτιση των εσόδων και των εξόδων. Δεν μπορούν τα έσοδα να είναι μεγαλύτερα, να είναι μικρότερα από τα έξοδα και το αντίστροφο. Διότι τα έξοδα του ανταποκριτικού του καθαριότητα θα πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτονται στο σύνολό του από τα έσοδα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Στο τομέα λοιπόν αυτό έχουμε μια συγκεκριμένη σύγκριση οικονομική υπηρεσία για ένα ποσό 2.730.000 ευρώ. Το σχήμα που επέλεξε ο κ. Κυλιανίδης και το οποίο διάβασε και στην απόφαση οικονομική, γιατί περιέχεται στα πρακτικά τη οικονομική για τη δημιουργία ενό μαξιλαρικού, θα τα νούμερα περί 600.000 με 500.000. Δεν ισχύει φυσικά. Το επισήμανε ο κ. Δήμαρχος προηγουμένως. Με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2018 και την εκτίμηση τη εκτέλεση του προϋπολογισμού για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα των ετών 2018 και 2019, δηλαδή μέχρι τον Αύγουστο του σχεδίου του προϋπολογισμού συντάσσεται τον Σεπτέμβριο, προκύπτει ότι για το 2018 και την εκτέλεση του προϋπολογισμού είχαμε ένα ποσό το οποίο θέλει τα 2.200.000 ευρώ. Και με την θετική διαφορά η οποία πρέπει να υπάρχει μέσα, να ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό, θα έχουμε στα 2.340.000 ευρώ. Και έρχεται η οικονομική υπηρεσία και εισηγείται, βεβαίως με πολιτική απόφαση, να φτάσουμε στο συνολικό ποσό των 2.730.000 ευρώ. Και ο κύριος Δήμαρχος προηγουμένως έδωσε τις επιλογές για την διάθεση αυτής της διαφοράς, η οποία είναι κάτω από 300.000 ευρώ, είναι περίπου 390.000 ευρώ για να μιλάμε με... Βεβαίως, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για προτάσεις στον τομέα της εξοικονόμησης των μείωσης των δαπάνων, με εξοικονόμηση σχετικών πόρων ή για προτάσεις στον τομέα των εσόδων. Αυτά όμως όλα αφορούν την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Εμείς εδώ σήμερα καλούμαστε να πάρουμε μια απόφαση για την άποψη των τελών, η οποία θα σημαδοτεί στο σχέδιο του προϋπολογισμού, στον προϋπολογισμό του 2020 και τα υπόλοιπα θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Είμαστε όλοι λοιπόν, μπορούμε να είμαστε στην ευχάριστη θέση του χρόνου την εποχή, με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2020 και εφόσον όλα πάνε καλά, να είμαστε εδώ πάλι στις ίδιες θέσεις και να συζητήσουμε μειώσεις στο αποδοτικό τέλος, στο ενιαίο αποδοτικό τέλος καθαριότητας και χωρισμού. Μέχρι τότε όμως καλούμαστε να πάρουμε μια απόφαση η οποία συμπληρώνει και τώρα κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με στόχο βέβαια η αύξηση των τελών να έχει την αντίστοιχη ωφελημότητα και ανταποδοτικότητα όπως πρέπει του νόμου να έχει. Δηλαδή οι προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες να είναι ανάλογες της αύξησης αυτών των τελών. Επειδή εμείς πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει και επειδή έχουμε ως στόχο μας πάντοτε την βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών σε κάθε τομέα της καθημερινότητάς τους, θεωρούμε ότι με την αύξηση των μέσων και του προσωπικού που διατίθεται για την καθαριότητα μπορούμε να επιτεύχουμε αυτούς τους στόχους και γι' αυτό οδηγούμαστε στο να υπερψηφίσουμε μια πραγματικά δύσκολη πρόταση για την αύξηση των μέσων. Θα πάρει μια απόφαση η οποία δεν είναι το θέμα, κύριε Πανταζόπουλε, αν την πάρουμε με βαριά την καρδιά σημασία, διότι βαριά θα είναι η τσέπη του πολίτη την επόμενη μέρα. Και προσέξτε, δεν είναι επιχείρημα το ότι θέλουμε να πάρουμε ένα χρηματοφόρο να πάρουμε κάτω. Κάτω, κύριε Δήμαρχε, μπορεί να πάρετε με τα χρήματα αυτά για μια χρονιά, αλλά τα ανταποδοτικά τέλη θα τα έχετε και θα τα αποθώνουν οι πολίτες μέσα από τη ΔΕΗ και τα πληρώνουν συνέχεια. Και μην μου πείτε τα τέλη μετά από ένα χρόνο, δύο να πείτε ότι θα μειωθούν και δεν θα το κάνετε. Δεν το κάνει και εκείνο ο λόγο. Σε ό,τι έχει σχέση με τα χρηματοφόρα που χρειάζεται, αλλήμουν αν τα χρηματοφόρα τα πληρώνουν οι πολίτες για να αγοράσουν. Διεκδικήστε μέσα από προγράμματα όπως το φιλότιμο που πήρατε χρηματοφόρο 1 ή 2 πώς έγινε, διεκδικήστε κι άλλο από διάφορα προγράμματα. Όχι να τα φορτωθούν οι πολίτες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να φορτωθεί ο πολίτης. Δεν μιλάω τώρα για την προσφορά των υπηρεσιών, για την καθαριότητα και
υπηρεσίες είναι αμάν που προσφέρονται στους πολίτες. Ίσα-ίσα είναι. Κατώτερες των περιστάσεων. Αλλά δεν στέκομαι εκεί. Δεν στέκομαι στην κριτική αν είναι καλές ή κακές. Στέκομαι όμως στην άποψη. Δεν μπορεί. Δηλαδή ο Δήμος Αντιγονιδών, οι πολίτες του Δήμου Αντιγονιδών, από 1,05 θα πληρώσουν 1,40, θα πάνε 35% άποψη. Σε ποια εποχή είστε. Του ίδιου και του Δήμου Πλατέως. 35% πρέπει η άποψη. Της Μιλίκης είναι 8% και της Αλεξάνδρας Δήμαρχης είναι 18%. 16, δηλαδή είναι εποχή που θα πάμε στο 16% άποψη στους δημότες. Αν θεωρείτε ότι αυτή η πολιτική απόφαση πραγματικά ωφελεί τους δημότες, ψηφίστε την. Εμείς όλοι απλά δεν την ψηφίζουμε και την καταδικάζουμε και κατακρίνουμε για την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου στο σύνολο και τις δύο παρατάξεις, γιατί είναι τροπή αν μη τι άλλο οι πολίτες θα πάνε πλέον σε μια εποχή που δεν μπορούν να ζήσουν. Και δεν είναι λαϊκισμός αυτό, είναι πραγματικότητα. Το ξέρετε όλοι σας. Δεν το ξέρω μόνο εγώ. Ποιος δεν ξέρω ότι δεν μπορούν να τα ακολουθούν οι πολίτες. Και όμως πάνε και τους φορτώνουμε. Δεν έχει σημασία αν είναι 30, 35 ή 50 ευρώ. Εδώ το 1 ευρώ δεν μπορεί ο άλλος. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η θέση μας είναι η κατάργηση αυτών των τελών και το πέρασμα της μισθοδοσίας των εργαζόμενων στην χρηματοδότηση από την κεντρική εξουσία και από την χρηματοδότηση του κράτους. Εμείς προτείνουμε την άμεση μείωση, γιατί δεν βιώσαμε όλοι το ίδιο την κρίση, στις λαϊκές οικογένειες, στις λαϊκές κατοικίες, στα μικρομάγαζα, σε αυτούς που με δυσκολία ανταπεξέρχονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις σήμερα. Και την άμεση κατάργηση των τελών αυτών στους ανέργους, στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως ΑΜΕΑ και φυσικά την κατάργηση αυτών των τελών από τους δημόσιους χώρους και τους κοινόχους τους. Οπότε καταψηφίζουμε. Στο άκουσμα μόνο επίσης 100, που δεν αναφερόμαστε, το 35% στο 1 ευρώ που είναι 0,5, στα 100 ευρώ να είναι 35 ευρώ. Επίσης 100 είναι 50, τότε για να είναι 0,80, τότε για να μην φέρετε. Όχι, διάλογο, σας παρακαλώ, κύριε Σαρκαστέλο. Εγώ αυτό που πρέπει να πω, λέω, στο άκουσμα συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει αυτό. Όσον αφορά τους άλλους δήμους που επικαλυστήκατε, Δήμος Θεσσαλονίκης, δείτε πόσο ήταν τα τέλη και γιατί κατέβηκαν τα τέλη. Στα χρόνια της Εμμάης, πώς τα πήγαν τα τέλη. Δήμος Βέλιας, 1,50. Όμορφος ομός είναι μου μας, όμορφα χωριά δίπλα με μας, 1,50. Εγώ δεν διαφωνώ ότι στο άκουσμα και μόνο οποιοσδήποτε πολίτης και οποιασδήποτε περιοχή, ακόμα και το 1 ευρώ, μπορεί να είναι σημαντικό ποσό. Όμως πώς μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, πώς μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες αυτές που επιζητούμε όλοι για να είμαστε σωστά απέναντι στους πολίτες. Κατηγορηθήκαμε. Κατηγορηθήκαμε προεκλογικά. Κύριε Χαρτίδη, κύριε Κερκυγανίδη, κατηγορηθήκαμε για την μη καλή καθαριότητα. Γιατί ήταν καλή. Όχι βέβαια. Σας είπα ότι κατηγορηθήκαμε. Ποτέ όμως δεν λάβατε υπόψη, διότι τα γνωρίζατε όλα αυτά. Τι είχε συμβεί στο διάστημα αυτό και ο κύριος Κερκυγανίδης ήταν εκ των έσω. Ήξερε πολύ καλά τι είχε γίνει με τις τρεις μελέτες και πώς αποδείχθηκε η μελέτη του Δήμου Αλεξάνδρειας. Ήξερε πολύ καλά ότι για πρώτη φορά έγινε καταγγελία και αναγκαστήκαμε στο διάστημα αυτό τον 6-7 μήνων να μην μπορούμε να προβούμε στην αποκλειδομή του σκουπιδιών. Τα ξέραμε όλα αυτά. Τα ξέρατε όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, τα ελαφρυντικά που μπορούμε να είχαμε ως διοίκηση, τα ξέρατε, τα γνωρίζετε όλα αυτά γιατί δεν μπορούσαμε να προβούμε στη σωστή αποκλειδομή του σκουπιδιών. Ξέρετε ότι υπήρξαν αντίξωες συνθήκες και για πρώτη φορά συνέβησαν αυτά τα προβλήματα. Ξέρετε και τη μελέτη του ΣΜΑ, ξέρετε και την καταγγελία και όλα αυτά τα γνωρίζετε. Παρ' όλα αυτά σιωπούσατε και παρ' όλα αυτά το λιβανίζατε προεκλογικά ότι αυτό είναι το πρόβλημα και σωστά είναι το πρόβλημα αυτό. Όπως και αδικαιολόγητα, ο κ. Κερκυγανίδη, όπως είχε πει και άλλη φορά, θα έπρεπε και εμείς να προβούμε, καθώς ξεκινήσαμε ως διοίκηση να αγοράσουμε τον προγραμματοφόρο, κάναμε και εμείς τα λάθη μας. Αλλά κι εσείς ποτέ δεν ρίξετε μέρο στο κρασί σας. Πάντοτε βλέπατε μονάχα αυτό που θέλετε να δείτε. Όσον αφορά τώρα πάμε στην οικονομική υπηρεσία και κάτω, είπε ο Δήμαρχος, στοχευμένα και όλα αυτά. Αναλυτικά το ξέρετε ότι με την προσλήψη των υπαλλήλων, ξέρετε ότι αναλυτικά οι αποδοχές των υπαλλήλων έφτασαν στο ποσό 362.000. Συμπεριλαμβάνω και το ποσό 63.000 για την καταβολή των περιφερειακών εγγεσιών, εξαιρέσει μέσα ημέρες και νυχτερινές ώρες. Ποσό 500.000 για το αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος, 500.000 για εισφορές στο ΦΟΣΔΑ, 250.000 για προμήθεια καδών, 150.000 για ίδιες τροφοδοτισμού και περίπου 330.000 για συντήρηση και κάψιμο των οχημάτων. Ή ακόμα και για να προβούμε στην αγορά.
φροντίστε τα 330.000 να είναι 100. Μπορεί να είναι έτσι. Είναι άλλο πράγμα όπου ο υπολογισμός και είναι άλλο πράγμα που θα δείτε στην πορεία. Εφόσον τακτοποιηθεί όλο αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ. Το θέμα των σκουπιδιών της Αλεξάνδρειας θα τελειώσει
και επειδή είναι της πάση γνωστό ότι τέτοια θέματα χωρίς χρήματα δεν υπάρχει τρόπος να λυθούν, ερχόμαστε λοιπόν να εισηγούμαστε ως πλειοψηφία το συγκεκριμένο το θέμα και υπερθεματίζω τις πρότασεις του Δημάρχου, των υπηρεσιών και των αρμοδίων αντιδημάρχων. Και παίρνω λοιπόν, όχι για να απαντήσω κύριε Κυριακή, μόνο και μόνο επειδή πρέπει να τονιστεί πως με βρίσκεται με ένα σύμφωνο, όχι μόνο στη διεκδίκηση από το ΦΟΣΚΑ, αλλά και από όλα ως ονόματα Πράσινο Ταμείο, είτε το ΕΣΠΑ ακόμη, είτε το Φιλόδημο, είτε γενικά την ανακύκλωση. Ο συνάδελφος σίγουρα θα ήθελε να πει ο αρμόδιος δηλαδή της καταλληλότητας ότι και από την ανακύκλωση η οποία προχωράει καθημερινά θετικά, μικρά βήματα σταθερά, αλλά θα μας φέρει έσοδα και προσδοκούμε και λέμε και το περιμένω αυτό από τον συνάδελφο ναι, να χτυπήσει αυτές εδώ τις πόρτες για να αποφέρει τι πραγματικά μαξιλάρια, όχι θεωρητικά μαξιλάρια όπως βγαίνει από τη σύγκριση του 18-19. Γιατί επί της ουσίας το μαξιλάρι δεν είναι χρήματα που είναι μέσα στο ταμείο. Είναι χρήματα που έχουμε δικαίωμα να φτάσουμε όσον αφορά τη δαπάνη. Με την αύξηση είναι δεδομένο ότι τα χρήματα θα υπάρχουν. Και τι ζητώ εγώ, και για να μην μιλάμε μόνο για το σκουπίδι, που πραγματικά πρέπει επιτέλους να τελειώνει. Συγγνώμη κυρία Πρόεδρε, τελειώνω. Λοιπόν, τον ηλεκτροφωτισμό που τον βάζετε. Δηλαδή, έχω κουραστεί να ακούω από τους δημότες, οι οποίοι έχουν μάθει πως μας λείπει ο τάδε τύπος της λάμπας και δεν μπορούμε σε εκείνες τις κολόνες, είμαστε τελειώσαν οι λάμπες από τα φανάρια τέλος πάντων των παρκών και των πεζοδρομίων. Πότε τέλος πάντων θα τελειώσουν αυτά, όταν ικανοποιητικά στους κωδικούς των προμηθειών, στον προϋπολογισμό που θα έρθει, είναι τα ποσά. Και μέσα και από αυτήν εδώ τη διαδικασία να προκύψουν και ανάλογες εκπτώσεις, πιστώσεις, οι οποίες υποστηρικτικά, λόγω του ότι είναι ανταποδοτικά, θα κλειδώσουν μέσα στο 20 μέχρι το τέλος τους όποιους σχεδιασμούς έχει αυτή η διοίκηση για να αλλάξει το θέμα. Και πραγματικά, κύριε Δήμαρχε, υπερθεματίζω, είναι μια μεγάλη ευκαιρία και ο συνάδελφος ο κύριος Κούγκας σε αυτό το θέμα που λέγεται σκουπίδι, να επιδοθεί και να μπορέσει το θέμα αυτό εδώ να τελειώσει. Ψηφίζομαι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Παδόπουλος συνομιλητή. Ναι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους. Εγώ αυτό που θέλω να πω, γιατί αναφέρθηκε ο κ. Δήμαρχος σε κάποιους και δεν αναφέρω στον κ. Κούγκα, γιατί δεν ήταν εδώ. Θεωρώ ότι οι ΚΑΔΕ πήγαν στην τουρκική πολιτική που μου είχε κάνει ο κ. Δήμαρχος τότε προεκλογικά και βρίσκονται, αν κάνετε μια βόλτα, σε κάθε αυλή από ένας μέσα. Μήπως θα έπρεπε να κάνουμε μια βόλτα όλοι μαζί, σε όλα τα χωριά, σε όλες τις γειτονιές, να δούμε τι έχουμε πραγματικά από κάτω σου, γιατί όντως ξεπροχωρούν κάτι καινούργιο. Και όντως βλέπουμε κάτους καινούργιους σε αγροτικά, σε αυτούς που τους κουβαλούσαν, είπαμε για ποιο λόγο, για την κοινωνική πολιτική που ήθελα να ασκήσει τότε ο κ. Δημάρχος. Και να κάνουμε ένα συντονισμό, να δούμε τι έχουμε, τι θέλουμε και μετά να δούμε ότι θέλουμε να ζητήσουμε κάποια χρήματα. Απορριμματοφόρα. Πήραμε τρία, σωστά. Πήραμε δύο μεγάλα, νομίζω, δεν ξέρω πώς πάνω, 40 τόνων. Τέλος πάντων. 20 τόνων. Και ένα χώμα το οποίο είναι 2 τόνων. Τι το χρειαζόμαστε, είναι. Πόσο κόστησε εκείνο. Ποια ανακύκλωση. Ποια ανακύκλωση. Ποια ανακύκλωση. Πού την είδατε. Εγώ δεν έχω την ανακύκλωση. Δεύτερο, τα δύο πραγματοφόρα των 20 τόνων. Πόσο μας τύχησαν. Πόσο χρόνο είναι και πόσο χιλιάδες χιλιόμετρα έχουν. Μήπως θα τύχει ένα, θα μπορούσα να πάρουμε δύο μετά, θα αποτώσαν. Πρώτο. Μισά. Πώς είπατε. Δύο μισά. Δύο μισά. Χωρίς πλυντήριο. Χωρίς πλυντήριο. Ποιο πλυντήριο, γιατί να σου πω κάτι άλλο. Αυτά που λέτε να τα σκέφτεστε. Μια φορά τα σκέφτομαι κύριε Δήμαρχε. Κάτσε και γράψα στο χαρτί να δεις. Τι να πω να μην κάνεις εδώ τώρα. Εγώ να μην κάνω, τι να μην κάνω. Εγώ δεν ξέρω την πολιτική. Πώς τη σκέφτομαι. Πώς τη σκέφτομαι. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Είναι λυπηρό αυτούς τους καιρούς ζητάμε.
στιγμή έχουμε κομματερή στην υγεία. Κάνουμε από ό,τι έμαθα καινούργια κομματερή στα σφαγεία. Είναι λυπηρό, υπάρχουν κομματερές παράνομες σε όλα τα χωριά. Το είχα κάνει θέμα και μπροστά από ένα-δύο χρόνια, αν θυμάστε, έχω φέρει και 30 φωτογραφίες σε μεγέθυνση. Ήρθα στο σπίτι, στο σπίτι μου και με κατηγόρησαν κάποιοι γιατί είπα για το σπίτι μου. Δεν λέω για το σπίτι μου, λέω για όλα τα χωριά. Τα σκουπίδια ήρθαν 30 μέτρα από το σπίτι μου, είναι λυπηρό. Πήρε οσμά φωτιά το 2000 τον Ιούλιο. Οι διοξίνες αυτές που πέσαν στις αυλές, στους κήπους και όχι μόνο είναι Χειροσύμα. Κάνουμε τώρα το νέο και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Δήμαρχο. Μιλάει για το Φώστα. Έγινε πρωτόκολλο, είναι υπεύθυνο στο Φώστα. Έγινε πρωτόκολλο παραγραφή από του Μάρκο Φώστα. Ναι ή όχι. Ευχαριστώ. Θα περάσει στην αστυνομική σου και στην αστυνομική του λόγου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ειλικρινά κύριε Σαρακατσάμου, δεν κατάλαβα τι εννοούσατε. Είχαμε πρόβλημα στο Σιμάρα, τα γνωρίζω αυτά. Τοποθετούμουν εδώ συνέχεια το 2015. Δεν θυμάμαι να πήρατε το λόγο να πείτε ότι ο κύριος Γιάννης έχει δίκιο. Πρέπει να εγγράφουμε από το χώρο από το Δήμο. Δεν κάνω διάλογο. Αν θέλετε, ξεχνάμε να φέρω στην τοποθέτηση. Είμαστε διοίκηση. Είμαστε διοίκηση και εγώ λαμβάνω τις ευθύνες και ξέρω τι ακριβώς έφυγε. Όπως πρότεινα το πρόγραμμα Φιλόδημος να ή από χρηματοδότηση του Δήμου να χρηματοδοτήσουμε δεύτερο πράγμα για να έχουμε δεύτερο πρέσβο κοντέινερ. Όπως πρότεινα να και είχαμε προτείνει στην αρχή και τα αλλάξαν στην πορεία τα GCP του Δήμου. Όλα αυτά υπάρχουν καταγεγραμμένα, τοποθετήσεις. Από εκεί και πέρα, γιατί δημιουργήθηκε πρόβλημα. Βεβαίως δημιουργήθηκε το χώρο του ΣΜΑΤ. Η καταγγελία όμως γιατί έγινε. Αν είχαμε προμηθευτεί όλα αυτά και είχαμε δώσει την απαραίτητη λύση, δεν έπαιρνε η καταγγελία. Από εκεί και πέρα όμως, στόχος μου, ξέρετε τώρα πολύ καλά όλοι σας, ξέρετε ποιος είναι. Εσείς και εγώ στις προτάσεις μου δεν υπήρξα ποτέ. Όλα αυτά που αναφέρετε, υποθετικά σενάρια, μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε. Εγώ μιλάω με νούμερα. Και ειλικρινά μιλάω με νούμερα, αν διαβάσετε τις συζητήσεις υπηρεσίες, κύριε Πανταζόπουλε, πολιτική απόφαση είναι η αύξηση των τελών και θέλατε 2.700 για να καλύψετε στο μυαλό σου όλα αυτά που ανέφερε ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος. Η υπηρεσία εισηγείται, έχουν το εισηγητικό, 2.340.000 ευρώ. Και εγώ έκασα και τάψαξα και τα βρήκα και λέω ότι ήταν η ευκαιρία για το Δήμο, για τη διοίκηση και να φανεί ο Δήμαρχος πολύ μεγάλος στο θέμα προς τους πολίτες στη μείωση, ότι θα μπορούσε να τα απεξέλθει ο Δήμος, να κλήρωναν ενιαίο δημοτικό τέλος στο 1/10 όλες οι δημοτικές ενότητες και να συμφωνήσω την μικρή αύξηση το 1,88 στα επαγγελματικής κρίσης, δηλαδή στις οικονομικής κρίσης δραστηριότητας ακίνητας, στα καταστήματα. Και μπορούσαμε να βρούμε αυτά τα χρήματα τα 2.340. Από εκεί και πέρα, το ότι δεν βρέθηκαν τα ποσά αφορά είναι μια πολιτική απόφαση δική σας. Εγώ λέω, τι ζητάω, ζητούσα στην Οικονομική Επιτροπή την κατανόησή σας και ζητούσα ότι αυτά τα ποσά μπορούν να χρηματοδοτηθούν και να βρούμε εργαλεία όπως είναι από κάποιο επενδυτικό όπως το πράξαμε. Αυτό δεν το ξέρω, θα πει όχι. Αυτό πράξαμε και πήραμε το έργο του Μαρφόρου, αυτό πράξαμε και πήραμε του Γάλλου. Και αν έχουμε χρηματοδοτικά εργαλεία από το πράξιμο ταμείο που οφείλαμε το προς να το κάνουμε, είναι από τώρα. Όσο φορά και φανταζόμαστε για τις εναλλακτικές προτάσεις. Γνωρίζω το μόνο. Εντάξει, στην δικηγόρο ή εννοείται θα σε πρέπει πάρα πολλά. Διαβάζω. Οι εναλλακτικές προτάσεις για να την καταθέσω γραπτός, γι' αυτό καταθέτω προφορικός, και η κυρία Μουσοπούλου ήταν στην Οικονομική Επιτροπή και κατάλαβε την εποχή. Προφορικώς έχω δικαίωμα να καταθέσω. Η οικονομική πρόταση και η εναλλακτική πρόταση που πρέπει να καταθέσω πρέπει να την υπογράψει η Οικονομική Υπηρεσία. Η Οικονομική Υπηρεσία. Να την εισήγηση. Η εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία. Ναι, η εισήγηση για να έχει θετική γνώμη η Οικονομική Υπηρεσία. Το λέμε σωστά, το λέμε σωστά. Πρέπει η εισήγηση για να έχουμε θετική γνώμη. Έπρεπε να εισηγηθώ 2.730.000. Αφού δεν θέλω να εισηγηθώ 2.730.000. Εγώ αποτύπωσα ποια είναι τα μαξιλάρια. Θεωρώ ότι υποθετικό είναι μόνο το Φώστα γιατί αφορά το πόσο μπορεί να διεκδικήσει ένα δημοτικό συμβούλιο ή ένα σύμμαχο που θεωρώ ότι η υποθέτησή μου δεν είναι και τόσο άστοχη. Αφού ως Φώστα ευθύνεται για το ΣΜΑ. Ναι, είναι δύο λεπτά. Ο Φώστα δεν ευθύνεται για το ΣΜΑ. Όχι αυτό
πληρωθεί. Αυτό θέλω να πω. Υποθετικά το ένα, υποθετικά το άλλο και κυρίως αν δεν είναι εξοπλισμός των δαπανών, δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Αφού όταν κλείνω τα μικρόφωνα ξέρουμε ότι οι δαπάνες είναι υπερβολικές. Σε κάποια σημεία. Ας τα διορθώσουμε. Αυτό θέλω να πω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μία απάντηση να δώσω σε ένα άλλο καμπιωτέ από τον κύριο Σαραγκατζάνη. Για το σμά που έκλεισε και προεκλογικά τη συνθήκη. Δεν θα θυμάμαι πια τον κύριο Σαραγκατζάνη, ή δεν το ξέρει, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Την καταγγελία πάντως δεν έκανε κανένας από, ούτε από το εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο ούτε απ' έξω. Δεν έκανε ένας νεοτρόφος. Δεν έκανε ένας, είπατε ότι έκλεισε και έγινε καταγγελία. Ναι, αυτό σας απαντώ λοιπόν. Ξέραμε πολύ καλά, όπως ξέρετε και εσείς, ότι η καταγγελία την έκανε κτηνοτρόφος, ο οποίος το γάλα πήγε να το πουλήσει στην εταιρεία, διαπιστώθηκε ότι είχε βιοξίδες καρβολισμένο από το ΣΜΑ, έκανε την καταγγελία στον εισαγγελέα, ο εισαγγελέας έκλεισε το ΣΜΑ και έλεγε πρόσωπο στον Δήμο. Έτσι, δώστε! Δεν πήγε κανένας. Λοιπόν, δεν πήγε κανένας. Ότι μας έγινε καταγγελία. Κύριε Σαρακατζάκη, δεν πήγε κανένας. Πήρε φορτιά ο ΣΜΑ, όταν πήρε φορτιά στην πέρα. Το δημονήθηκα το ότι έκλεισε το ΣΜΑ, δεν πήγε κανένας. Λοιπόν, κολόνες. Ή τέλος πάντων, απαιτείται αυτός ο κοντινός.
αφηρηθεί μέσα στο 20, να καλυφθούν οι ιδιαίτερες δαπάνες, να περισσέψουν το δυνατό περισσότερα, να ενισχυθεί και η ανακύκλωση που ανέφερε ο κύριος Κούγκας, ώστε να έχουμε το δυνατό καλύτερο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν αναφέρθηκα ότι κάποιος από εσάς έχει προβέσει καμία καταγγελία. Είναι γνωστό ότι ο Κοσκός έκανε καταγγελία. Όμως επίσης είπα και για την τρεις μελέτες που υπήρχαν στον νομό Ημαθίας και η δική μας δεν μπόρεσε να υποδοθεί. Σας είπα επίσης ότι έχουμε και εμείς μερίδιο ευθύνη, θα έπρεπε να προβούμε ταχεία στην αγορά πραγματοφόρων. Τι κακό είπα από όλα αυτά. Είπα ότι όλα αυτά μια σειρά προβλημάτων συνυπολογίστηκαν και δούλεψαν αθρηστικά για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο συμπτωματικά και σε εμάς μπορούσε να τύχει και σε μια ανεδείξη, όμως υπήρχαν μια σειρά συμπτωματικών γεγονότων το οποίο έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Τι κακό είπα, πού σας αντιδικήρε και κύριε Μήνη, τι είπα εγώ. Είπα ότι μπράβο σας που λέγανε αυτά και βέβαια από αυτή την πλευρά αυτά λέγανε. Από την άλλη πλευρά που είστε πείτε κάτι διαφορετικά. Δικαίωμά σας είναι, υπάρχει λόγος, υπάρχει δικαίωμος. Φω την πολίτευση, είδα ότι πήγα διαφορετικά τώρα. Έτσι ακριβώς είναι. Και εγώ δεν είδα καμιά φορά. Αυτό πρέπει να δούμε και σε αυτό να αναφερόμαστε,
των 28 ευρώ. Νομίζω πως δεν κάνω λάθος, τόσο και ετήσια επιβάρυνση, είναι σημαντικό αυτό να το πούμε. Εάν πάμε στη μηνιαία επιβάρυνση, το πράγμα είναι λίγο πάνω από τα 2 ευρώ. Επιβαρύνουμε δηλαδή το Δημότη με ένα καφέ επιπλέον. Είναι αστείο να το ισχυριζόμαστε όταν μάλιστα απέναντι σε αυτήν τη θεωρούμενη επιβάρυνση σοβαρή όπως λένε οι άλλοι, 33%, τι λέτε, να μην επιχειρούμε να έχουμε το όφελος των 400.000 γιατί ή των όποιων χιλιάδων, λιγότερων ή περισσότερων, για να καλύψουμε αποκλειστικά πολλές επιπλέον ανάγκες που υπάρχουν στο ζήτημα της καθημερινότητας. Της καθαριότητας και του ηλεκτροφωτισμού κυρίως. Δικαιολόγησα με απλά λόγια τι θα τα κάνω αυτά τα χρήματα. Είπαμε τη λέξη μαξιλάρι, δεν είναι μαξιλάρι για να κοιμάται κανείς. Είναι ένα βοήθημα σοβαρό, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν σοβαρές ανάγκες, πραγματικές ανάγκες αυτής της υπηρεσίας. Και ανέφερα ως παράδειγμα ή μάλλον είπα που στοχεύω στην αγορά των κάδων και απορριμματοφόρων. Είναι τόσο τραγικό για να συζητάμε 2 ώρες και να λέμε τι, ότι είναι πολλά τα 2 ευρώ το μήνα, είναι πολλά τα 28 ευρώ το χρόνο. Αν μας ακούγαν, όσοι μας ακούνε, εν πάση περιπτώσει από τα μέσα, από το διαδίκτυο και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πραγματικά θα γελάνε. Θα θεωρηθούμε σοβαροί ότι συζητάμε και κάνουμε τόσο δώρο και τόση φασαρία για αυτού του μεγέθους την επιβάρυνση. Θα προχωρήσω λίγο παρακάτω αναλύοντας τη σκέψη μου, αλλά και δικαιολογώντας το απόλυτα δικαιολογημένο εγχείρημα της διοίκησης. Η Θεσσαλονίκη λέει μειώνει. Ξέρετε πόσο ήταν η Θεσσαλονίκη και μειώνει. Μια νέα διοίκηση με όρεξη τα βρήκε κοντά στα 2 ευρώ και μειώνει και καλά κάνει. Είναι όμως αδικία, για να μην πω σκοπιμότητα, να συγκρίνουμε το Δήμο Θεσσαλονίκης με τις από πολλών ετών οργανωμένες υπηρεσίες. Με το δικό μας Δήμο που μόλις το 2011 συγκροτήθηκε σε Δήμο, τότε που υπήρχαν 4 καλλικρατικοί Δήμοι με χιλιάδες προβλήματα και όταν ενώθηκε ο Δήμος προκύψαν πολλές χιλιάδες προβλήματα. Αυτό λοιπόν το πράγμα που θέλει αναδιάρθρωση, που θέλει ανόρθωση, που θέλει στήριξη, προσπαθούμε να το αναστηλώσουμε, να το υποστηλώσουμε αν θέλετε για να παραμείνει ισχυρό, να γίνει ισχυρό και να είναι κρατεό. Περισσότεροι Δήμοι στην Ελλάδα, τα δημοτικά του τέλη είναι κοντά στα 2 ευρώ. 1,80, 1,90, 1,95, 2,5. Και μιλάμε γιατί ο Δήμος Αλεξάνδρειας θα έχει δημοτικά τέλη αύριο 40. Δεν θα επαναλάβω αυτό που είπα προηγουμένως. Πρέπει να κοιταχτούμε λίγο στα μάτια και να είμαστε ειλικρινείς. Υπόθηκε ότι με τους κάδους το προηγούμενο διάστημα έγινε κοινωνική πολιτική. Κάτι άλλο ήθελε να πει προφανώς ο συνάδελφος. Του λέω ότι η προηγούμενη προμήθεια των κάδων ήταν 100 κάδοι. Αν νομίζετε ότι κάποιος μπορεί να κάνει ρουσφετολογική πολιτική με 100 κάδους, ο συνάδελφος είναι γελασμένος. Τι το θέλατε εκείνο του παραμοντοφόρου, τι το θέλατε το άλλο. Για να καλύψουμε ανάγκες. Αυτά τα χρήματα είχαμε σε αυτή την αγορά προέβημεν. Και έτσι θεωρήσαμε πως βοηθάμε την κατάσταση. Κάποιος άλλος θα είχε μια άλλη άποψη. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι προτείνω την ψήφιση του θέματος παρά τις διαφωνίες, κύριοι συνάδελφοι, της αντιπολίτευσης και παρά τις ιδιαίτερες θέσεις που πράγματι σε κάποια σημεία μπορεί να έχετε και δίκιο. Σας καλώ και εσάς να στηρίξετε την άποψη της διοίκησης, να υπερψηφίσετε αυτό το εγχείρημα που ένα σκοπό έχει. Να στηρίξει και να βελτιώσει την καθημερινότητα του Αλεξανδρίνου πολίτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ. Όταν υπάρχουν προτάσεις τώρα για τις τυπές παρατάξεις, υπάρχει η πρόταση του κυρίου Ιακουβίδη για μείωση των μελών, όπως είναι και του κ. Χαλκίνη. Συντάσσεται σε μία πρόταση και το φέρω σε ψήφισμα, κύριε Χαλκίνη, κύριε Ιακουβίδη.
100% 300.000 για τον Δήμο που δεν είναι τίποτα, τι να συμφωνήσουν. Αυτό σας ρώτησα. Υπάρχει πρόταση σας για μείωση. Θα συνταχθείτε με την πρόταση αυτή που θέλει ο κ. Ιακωβή ή σε το φέρω ξεχωριστά σε θέμα. Ήμουν πολύ σε αυτή. Οι 400.000 κύριε Χαλκίδη μεταφράζονται σε 2 ευρώ το μήνα. Βγαίνετε και πέστε το έξω ότι είναι σοβαρή η επιβάρηση. Αν δεν σας αρέσει το 33% η αύξηση των πλατήκων της Ελλάδας, και αυτό σημαίνει 400.000 από την τσέπη των πολιτών. Πριν φύγετε από δίπλα στη Μελίκη, κάνατε 50% αύξηση. Εάν δεν το θυμάστε εσείς, το θυμούνται καλά οι δημότες της Μελίκης. Γυρίστε πίσω και αναλογιστείτε. Και μετά να δείτε μας χτυπήσετε στα μούτρα το 33%. Που όμως, σας ξαναλέω, είναι 2 ευρώ το μήνα. Πολύ μικρό στο θέμα. Φάνηκε στις εκλογές. Λοιπόν, σας το είπα στις εκλογές. Σας το θύμισαν την εκπαρτία οι δημότες. Ήσασταν πολύ μικρός, ήσασταν τελευταίος, ήσασταν ασήμαντος. Για να μου πείτε εμένα ποιος ήταν ο Χαλκίδης. Θα σας το πω εγώ. Λοιπόν, το θέμα δίνεται στις συμφωνίες. Πρώτος του κ. Ιακωβίδη. Τι Ιακωβίδη? Εσείς. Σας είπα πριν, θέλετε να συνταχθείτε σε μία πρόταση. Δεν μου απαντήσατε, φέρατε τις δύο προτάσεις εδώ στα. Η πρόταση του κ. Ιακωβίδη. Την ψηφίζει ο κ. Ιακωβίδη. Η πρόταση του κ. Χαλκίδη. Όχι κ. Ιακωβίδη. Όχι να συνοικιακή χρήση και επαγγελματική χρήση, ένα ακόμα ποσοστό που προτείνει και διοίκηση εν μέρει, δηλαδή ψηφίζω εκείνο το πράγμα. Ωραία, μείωση στο... Άρα δεν έχουμε δικαίωμα. Όχι. Μπορώ να πω κάτι. Όχι, μείωση. Όχι, δεν υπάρχει ένα τέτοιο πρόταση άλλη πολίτης διοίκησης μας. Δεν μπορεί να ψηφιστεί, έτσι όπως θα λέει. Για να υπάρξει μια τέτοια πρόταση που θα τεθεί προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Δεν μπορεί προφορικά να πούμε ένα 20, ένα 10, ένα... Η μόνη πρόταση που έχει κατατεθεί είναι της οικονομικής επιτροπής. Οπότε ποιοι ψηφίζουν την πρόταση του εισηγητικού, όπως έχει κατατεθεί. Λίγο να τα συγκεκριμένω για να έχω το ονόματα. Ο κ. Τελειόμος, ο κ. Κούγκας, ο κ. Βενιόμος, ο κ. Χριστάς, ο κ. Αγκατάνος, ο κ. Παταζόπουλος, ο κ. Καμαράς, ο κ. Δηλαφούλου, ο κ. Λόκας, ο κ. Σταυρίς, ο κ. Κιωσέμου, ο κ. Στυλιανίδης, ο κ. Δηλόπουλος, ο κ. Συνιώτης, ο κ. Ματζός, ο κ. Σκοπούλου, κάτω.